Το προκλητικότητας από την Άγκυρα. Έχουμε συνδεθεί με την ανταποκρίτριά μας στην Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη, που βρίσκεται στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, αλλά θα μας δώσει τις πληροφορίες από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού. Λένα. Λοιπόν, Ηλία, στην Ουάσιγκτον για σειρά πολύ σημαντικών επαφών φτάνει σήμερα ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος την Πέμπτη θα δει τον Αμερικανό ομολογό, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σε μια συγκυρία που, όπως ακούσαμε, όπως το είπε, η τουρκική επιθετικότητα και η εχθρική ρητορική προσλαμβάνουν πραγματικά ακραίες διαστάσεις. Πέρα από τις επαφές που θα έχει και σε άλλα κέντρα λήψης αποφάσεων, ο κ. Φλώρος θα πάει και στο Τέξας, όπου θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin. Εκεί βρίσκεται και η γραμμή παραγωγής των F-35. Αμέσως μετά, και είναι σημαντικό, φτάνει στην Ουάσιγκτον και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, για επίσημη συνάντηση με τον ομόλογό του, τον κύριο Όστρο, του Πεντάγωνο, όπου θα γίνει δεκτός με όλες τις τιμές. Όλες αυτές οι επαφές, Ηλία, όλες αυτές οι προσκλήσεις είναι εξαιρετική σημασία, καθώς δίνεται δυνατότητα στην ελληνική πλευρά να θέτει ανατακτά χρονικά διαστήματα τα θέματά μας και τους προβληματισμούς μας στον αμερικανικό παράγοντα. Κάτι που δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει αντιστοίχως η Τουρκία. Επομένως, εκτιμάται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε τον εκνευρισμό της Άγκυρας να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Λένα, σε ευχαριστώ πολύ.